θλίβεται η ψυχή για τούτον τον τόπο της πέτρας και των πλίνθων, που πολτοποιεί και αποπροσωποποιεί τα πάντα. Σε λίγο το μόνο που θα μείνει εδώ θα είναι οι μνήμες που θα σεριανούν γεμάτες πικρό νόστο ανάμεσα στα άδεια σπίτια και τα σοκάκια. Κορέστια, μια περιοχή που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της πατρίδας μας. Το όνομά της το πήρε από τον Ορέστη, τον γιο του Αγαμέμνονα και της Κλυτεμνίστρας. Όταν ήταν να γεννήσει η Κλυτεμνίστρα τον Ορέστη, πήραν έναν χρησμό από το μαντίο των Δελφών. Και εκεί η πυθία τους είπε ότι το παιδί που θα γεννιόνταν θα σκότωνε τη μάνα του. Επειδή πίστευαν πάρα πολύ στους χρησμούς οι αρχαίοι, για να μην σκοτώσει το παιδί τη μάνα του, το πήραν και το πήγανε κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή τη δικιά μας, και μεγάλωσαν το παιδί κάτι βοσκή. Όταν το παιδί έφτασε στα 20 περίπου χρόνια, οι βοσκοί είπανε στο παιδί ότι είναι βασιλόπουλο και ότι είναι ο γιος του μεγάλου ήρωα του Τροϊκού πολέμου, του Αγαμέμνονα. Η περιοχή αυτή είχε ονομαστεί αρχικά Ορέστια. Το κάπα το προσθέσαμε εμείς εδώ στην περιοχή μας και το κάναμε Κορέστια για λόγους ευηχίας. Γεια σου ρε δάσκαλε. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ήρθαμε μια βόλτα εδώ πέρα να σας δούμε λιγάκι. Πώς πάμε με το κοπάδι? Τώρα που συμπιώξαμε τα γύρια με το παιδί, εγώ εδώ θα ετοιμάζω πάλι. Έχω κάποια ρυθμένα μέσα να το ταΐσω, να το φωτίσω. Και ο αγώνας, ξέρεις, συνεχίζεται. Λάσπες, ξέρα, βροχές, χιόνια. Όλα με τις ακαθαρσίες βρωμιές. Εσύ? Εγώ, να, ήρθα μια βόλτα εδώ, να δω αυτά τα πληθόκτιστα εδώ πέρα τα σπίτια. Που φύγαμε, τα αφήσαμε έτσι και πέφτουν όλα, ρημάζουν. Καλά που είμαστε κι εμείς κτηνοτρόφοι εδώ για να τα συντηρούμε λίγο να μπουν. Έτσι, έτσι. Όλο κανένα θα κεραμιδώσουμε, κανένα θα πιάσουμε, να μην στάζει, να μην τρέχει, πιέσουν τα πληθόκτιστα. Όσο μπορείτε να τα συντηρείτε, γιατί αν πέσουν αυτά τα σπίτια, πάει το παρελθόν μας. Εγώ έμεινε γιατί το αγαπάω το χωριό, το αγαπάω το μέρος εδώ που γεννήθηκα και δεν θέλω να φύγω. Και δεν έχει σημασία που είμαι μόνη μου. Σας λέω, η μητέρα μου η καημένη την είχαν αφήσει στο σπίτι να κάνει δουλειές για τις 2 Μαΐου που θα ήταν μια γιορτή που κάναμε σε ένα κλεισάκι. Στο σπίτι χειρότερα. Περισσότερες δουλειές είχε. Το απόγευμα όταν ήρθε ο πατέρας μου από το χωράφι και μια γιαγιά, και αυτή η καημένη πήγε στο στάβλο να πέσει τα ζώα. Και εκεί γεννήθηκα εγώ. Εδώ είχαμε κάνει ένα καταφύγιο εμείς. Εδώ είχε 2 καρυδιές και είχαμε κάνει ένα καταφύγιο. Και όταν γινόταν επιχειρήσεις πάνω στο Μπίκοβικ που λένε, ο στρατός ήταν πάνω, οι αντάρτες ήταν εδώ και πηγαίνανε, πολεμούσανε. Και κρυβόμασταν εμείς στο καταφύγιο μέσα. Θυμάμαι, ήμουν κοριτσάκι τότε μικρό και όταν άκουγα τα κανόνια, τους όμους εδώ όταν ρίχνανε, δεν ήξερα πώς να κρύψω το κεφάλι μου. Και μετά το πρωί έβλεπες
τους τραυματίες να περνάνε εδώ, να τους πηγαίνουν οι σκοτωμένοι γύρω-γύρω, να βρίσκουμε πτώματα. Αυτό το σπίτι που βλέπουμε είναι το καραβάν σαράι του Μαυροκάμπου. Αν κοιτάξουμε την πλευρά αυτή του σπιτιού, θα δούμε ότι στο σπίτι υπάρχουν διάφορες τρύπες οι οποίες έχουν γίνει από βλήματα όλμων, τα οποία σημάδευαν την περιοχή μας κατά την περίοδο του πολέμου, σημάδευαν το χωριό μας από την κορυφή, την απέναντι κορυφή εδώ του βουνού, το οποίο ονομάζεται Μπίκοβικ, και έπεφταν οι βόμβες περίπου στο κέντρο του χωριού, όπου είναι και το σπίτι αυτό. Εδώ ήταν αλώνια. Αλώνιζαν τα ζώα. Στο κέντρο του αλωνιού υπήρχε ένα ξύλο, διχάλα. Είχαν δέσει με τριχιά τα ζώα, τα άλογα, και τα κυνηγούσαν με τον καμουτσίκι. Και έτρεχαν αυτά και ξετυλίγονταν η τριχιά. Πώς είναι τα πράγματα. Ήρθαν πελαργοί και έχτισαν φωλιά εκεί. Είχαν χτίσει μια τεράστια φωλιά. Και τι έκαναν αυτοί τις δύο. Ήρθαν και τα έβαλαν αυτά για να μην ξαναχτίσει φωλιά. Πήραν τα πελαργόπουλα και τα ρίξαν κάτω. Ήταν μεγαλωμένα αυτά. Τα ρίξαν κάτω, το ένα είχε σπάσει το πόδι και το άλλο δεν είχε πάθει τίποτα, αλλά ήταν εκεί. Και γύριζαν από πάνω. Πατέρας και η μάνα. Αυτό εδώ είναι ένας φίλος μου, ήταν σε αυτό το σπίτι. Είναι τώρα στο χωριό. Του λέω, Σωτήρη, μαζί μεγαλώσα. Αυτά τα πελαργόπουλα τώρα τι θα τα κάνουμε. Μας τα λένε, τα φάνε τα σκυλιά. Όχι ρε, πώς θα τα φάνε τα σκυλιά, κρίμα είναι. Του λέω, θα τα πάρουμε και θα τα ανεβάσουμε στο σπίτι το δικό σου τη σκεπή επάνω και θα τα αφήσουμε. Να τα ανεβάσουμε, λέει. Σηκώσαμε τη λαμαρίνα, τα αφήσαμε εκεί και έρχονταν οι γονείς και τα τάιζαν. Και αυτά τα πελαργόπουλα πέταξαν. Αυτό το σπίτι, όταν ήμασταν μικρά παιδάκια, φοβόμασταν να μπούμε μέσα. Κυκλοφορούσε μία φήμη ότι εδώ μέσα ήταν 3-4 νύφες. Κάποτε μάλωσαν οι νύφες ανάμεταξύ τους και είπε μια κατάρα η γριά. Λέει, σε αυτό το έρμο το σπίτι να μείνει έρμο, να μην μείνει τίποτα μέσα εδώ πέρα, λέει. Μόνο οι κουκουβάγες να λαλούν και οι σιδεράδες να χτυπούν τα μόνια τους. Και τότε λένε ότι πέρασε το αμήν. Όταν άκουσε, λέει, η γριά το αμήν, είπε η κλώσσα μαζί με τα πουλάκια. Και η κλώσσα και τα πουλάκια πήγανε και τα βρήκανε ψόφια μέσα στη φωλιά. Το χωριό μας ήταν μια μικρή κοινωνία κατοίκων. Μάλωναν οι κάτοικοι ανάμεταξύ τους, αλλά την άλλη μέρα πάλι λέγανε την καλημέρα. Ποτέ δεν ήταν θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον, να έχουν κάποιο μίσος. Πάντα ήμασταν όλοι αγαπημένοι. Εγώ στεναχωριέμαι πολύ για αυτή την εποχή που πέρασε και δεν επιστρέφει πλέον. Δημήτρης Ιωαννίδης, Δημήτρης Οικονομίδης, Σέρης Κωνσταντίνος, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Χριστίδης. Αυτό το σπίτι που βλέπουμε ήταν το σπίτι του παπά. Παπατρίφων Ιωαννίδης. Ο παπάς αυτός κατάγονταν από εδώ, από το χωριό μας. Έτσι
τότε χειροτονούνταν οι παπάδες. Ήτανε από κάθε χωριό και ένας παπάς. Επιστήμονες παιδιά έχω. Όλα ήταν άριστα, με υποτροφίες. Ας με βλέπετε εμένα έτσι. Εγώ είχα μεράκι για σχολείο πολύ, αλλά δεν, τότε ήταν τα χρόνια που δεν μπορούσα να πάω σχολείο. Με τους πολέμους, με τον Τέταρτο Πόλεμο. Εγώ και τώρα όταν ονειρεύομαι για σχολείο, στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Στον ύπνο μου όταν βλέπω σχολείο, είναι πολύ μεράκι. Και τα κορίτσια μου έμοιασαν. Και τα εγγόνια και τα κορίτσια είναι πολύ καλά. Με υποτροφία σπούδασαν. Έγραφα ποίηματα. Ήμουν πολύ καλή. Και με άρεσε πάρα πολύ. Είχα πολύ μεράκι. Για σχολείο πολύ μεράκι για γράμματα. Δεν μπόρεσα. Το έλεγε ο δάσκαλος του πατέρα. Του λέει την Αλεξάνδρα πρέπει να τη σπουδάσει. Λέει κρίμα είναι να την αφήσει έτσι λέει. Και πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Κουνέλια είχα πρώτα εδώ, σε ένα σπίτι παλιό. Μερικά μου κλέψανε, μερικά τα πήραμε, τα πήγαμε πέρα. Εκεί που βάλαμε τις κότες. Και πήγαινε κουνάβι, τα έπνιξε ένα βράδυ. Μας κλέψανε 10 πρόβατα. Και τα κουδούνια από κάτι άλλο πρόβατα. Τα διαλέξανε όμως, τα νέα τα πρόβατα μας τα κλέψανε. Πώς τα κλέβανε, με φωκό μπήκαν μέσα, με τι μπήκανε εμείς. Νύχτα δεν μπορούσε να τα διαλέξει, να τα βρει. Πώς τα βρήκανε. Τα φορτώσανε και φύγανε και κλειδώσαν την πόρτα όπως την είχαμε εμείς. Εμάς τι θα μας κάνανε που τα κλέψανε, δηλαδή ζημιώσαμε εμείς. Αλλά για να έρθουν να μας κάνουν κακό, δεν πιστεύω γιατί να μας κάνουν κακό. Δεν έχουμε κάνει κακό σε κανένα. Δεν νομίζω. Όταν πρώτο ήρθα μετά το πόλεμο, το 49, εδώ πέρα όλο το χωριό ήταν σκούπες, ούτε ψυχή ούτε τίποτα. Πάθαμε μεγάλη καταστροφή. Τα χάσαμε όλα. Και όταν επιστρέψαμε, έλεγα στον άντρα μου να γυρίσουμε να πάμε εκεί στο καλυβάκι, λέω, κοντά στο φούρνο, θα χτίσουμε το σπίτι μας πάλι. Ο αδερφός μου ήταν 23 χρονών παλικάρι. Το πήρανε και ούτε τάφο ξέρει ο γιος του ούτε τίποτα. Γεννήθηκε το παιδί 3 μηνών ήταν και το πήραν οι γονείς μου ύστερα στην Αυστραλία. Χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα. Η μητέρα ξαναπαντρεύτηκε εδώ πέρα. Είδαμε πάρα πολλά. Τι να σας πω. Αυτό το σπίτι είναι το τελευταίο σπίτι που χτίστηκε στο Γάβρο γύρω στο 1936. Ήταν το σπίτι της θείας μου. Το σπίτι αυτό σήμερα είναι συντηρημένο, είναι πλινθόκτιστο, ένα από τα ωραιότερα δείγματα αρχιτεκτονικής της περιοχής των Κορεστίων.
τη δεκαετία του 50, όταν οι άνθρωποι μετά τον εμφύλιο έφευγαν από τα χωριά τους και πήγαιναν στη ξενιτιά, δεν μπορούσαν δηλαδή να πάρουν όλα τα υπάρχοντά τους και τα άφηναν έτσι. Έχω έναν θειό στην Αυστραλία, ο οποίος μου λέει ότι δεν υπάρχει μέρα που να μην σκεφτεί το χωριουδάκι μας. Κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, κάθε μέρα το σκέφτομαι. Βλέπω στον ύπνο μου, βλέπω στο όνειρό μου το χωριό. Και ώσπου να πεθάνω θα το βλέπω. Έχει 35 χρόνια στην Αυστραλία. Είναι στη Μελβούρνη. Αυτές είναι οι φυλάχτρες. Είχαμε αμπέλια, τα καλλιεργούσαμε, βγάζαμε το κρασί της χρονιάς. Εμείς σαν μικρά παιδάκια κλέβαμε στα φύλλα. Είχαν κάνει εδώ τις φυλάχτρες. Σήμερα έχει γίνει αναδασμός στην περιοχή μας. Τα χωράφια αυτά τα έχει πάρει κάποιος άνθρωπος από το διπλανό χωριό, από τα Χάλαρα ή Χαλάρα όπως τη λέμε. Αυτόν έτρεξα και τον παρακάλεσα και του είπα, σε παρακαλώ, μην γκρεμίσεις αυτά τα μικρά κτίσματα, αν μπορείς να τα συντηρήσεις, και ίσως να είναι αύριο μια πηγή εσόδων για σένα, αν αύριο έρθουν άνθρωποι να τα δουν αυτά τα πράγματα εδώ στην εσχατιά της πατρίδας μας. Ελέφαντες φασόλια, τα καλύτερα φασόλια της Ελλάδος. Μετά το 50 μέχρι το 60 τότε ο κόσμος ήμασταν μαζωμένοι εδώ πέρα κανένα 500 άτομα μετά το πόλεμο. Ύστερα φύγανε όλοι στο Καναδά πήγαν. Δεν είχε δουλειά, δεν είχε τίποτα, ούτε δρόμο είχαμε τίποτα. Φύγανε από εδώ. Εμείς που μείναμε καλά ήταν, παράπονα δεν είχαμε. Είμαστε λίγο από κεντρικά, αλλά τι να κάνουμε, πού να πάμε. Να πάμε στην Αθήνα να γίνουμε κλέφτες. Εμάς εδώ πάνω στα δικά μας τα μέρη μας έχουν ξεχάσει. Και πού να πάμε τώρα, σε αυτήν την ηλικία εμείς που είμαστε. Και τι θα δουλέψουμε τώρα κάτω. Εμείς ασχολιόμαστε με τα χωράφια. Με τη γεωργία, κτηνοτροφία, ζώα, γελάδες, έχουμε πρόβατα, το ένα. Η πιο μικρή ηλικία δεν θέλει να δουλέψει. Σπίτι αυτό γεννήθηκα. Η ιστορία είναι η πραγματική. Έτσι όπως την έζησε η γιαγιά μου και μου την έμαθε και σε μένα. Αυτός είναι ο Οντάς, ο λεγόμενος. Εδώ φιλοξενούσε τον μπέι της εποχής εκείνης, ο παππούς. Έπρεπε να δείχνει φιλικό το σπίτι
προς τους Τούρκους. Γι' αυτό έχει το τόξο το μουσουλμανικό στο τζάκι. Γιατί δεν του κατέμενε ο καφές του Μπέ αν δεν έβλεπε κάτι στη πίστη τους. Με τα 520 χρόνια που τους είχαμε στο κεφάλι. Ο Μελάς ήρθε να οργανώσει. Δεν ήτανε μάχημος. Αλλά κακή του τύχη τότε. Κάποιος κάτοικος από τους χωρικούς εδώ διέδωσε το μυστικό ότι βρίσκεται εδώ ο Παύλος Μελάς με άλλα 40 παλικάρια. Το πληροφορήθηκε ο Μητροβλάχος, ο οποίος ήταν Τουρκαλβανός στην καταγωγή του. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής Κορεστίων. Και πανούργος όπως ήταν, γράφει σε ένα σημείωμα το οποίο το έδωσε σε κάποιον αγελαδάρι από το παρακάτω χωριό, από το Μακροχώρι. Κονομλάτι τότε λεγόταν το χωριό αυτό. Να το δώσει στον Τούρκο διοικητή. Στο σημείωμα έγραφε: αν έχετε κότσια, αλάτε να αναμετρηθούμε. Βρίσκομαι στα τάδε σπίτια, υποδεικνύοντας τα σπίτια αυτά όπου είχε ο Μελάς τα καταλήματα. Οι Τούρκοι ξέραν τη δύναμή του, βέβαια. Σου λέει: θα μας απαιτεί αυτός ο κατσικοκλέφτης. Παρ' όλα αυτά, οπλίσανε 120 άνδρες με σύγχρονα όπλα οι Τούρκοι τότε. Στη συνέχεια, ο Μελάς ειδοποιήθηκε ότι ανεβαίνουν Τούρκοι στο χωριό. Μπορούσε να εγκαταλείψει να φύγει. Απλά έδωσε εντολή σε όλους να μην βγουν από τα σπίτια και να γίνουν στόχος στους Τούρκους. Είπε: θα περάσουν οι Τούρκοι, θα φύγουν, δεν έχουν να κάνουν μαζί μας τίποτα. Ίσως ήταν και αυτό το λάθος. Βλέποντας τους Τούρκους να έρχονται, κρύφτηκαν βία στο διπλανό σπίτι, όπου η πόρτα δεν άνοιγε. Τότε αρχίσαν να την παραβιάζουν με το τσεκούρι του αγελαδάρη που τους έδωσε το σημείωμα, γιατί είχαν πάρει και αυτόν μαζί τους. Βλέποντας ο καπετάν Μπολάνης τον κίνδυνο ότι θα μπουν οι Τούρκοι στο σπίτι, τράβηξε το πιστόλι και σκότωσε τον Τούρκο, τον στρατιώτη που χτυπούσε στην πόρτα. Τότε ο Μελάς, στο πίσω δωμάτιο που καθότανε, βλέποντας την όλη σκηνή, προσπάθησε να κατέβει κάτω και να φύγει προς τον βουνό για να δώσει βοήθεια από την περιφέρεια απ' έξω. Αλλά κατεβαίνοντας κάτω, οι άσπρες κάλτσες που φορούσε έδωσαν στόχο και ακούστηκε το μπαμ. Στη μέση με βρήκε, φώναξε στα παλικάρια του, με φάγαν τα σκυλιά. Το σπίτι αυτό, το οποίο είναι πάνω από 200 χρόνια, εδώ άφησε τη τελευταία του πνοή ο ήρωας Παύλος Μελάς. Η εγκατάλειψη είναι φανερή. Αν δεν γίνει άμεσα επέμβαση να στηριχτεί το σπίτι, να διορθωθεί, να ανακαινιστεί, είναι επέβαιον ότι θα το χάσουμε. Αυτή είναι η Κούνια, παππού. Σε αυτή μεγάλωσα εγώ. Βλέπεις πως κουνάει. Βάζαν το μωράκι επάνω και την κουνούσαν για να κοιμάται. Μετά την κατοχή είχαμε τον εμφύλιο, όπου αποδεκατιστήκαμε στην ουσία. 72 παλικάρια χάσαμε από το χωριό με τον εμφύλιο. Όλοι παλεύανε για κάποια ιδανικά, για μια ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι το θέλανε οι μεγάλες δυνάμεις. Να μην δώσει ο Θεός ποτέ να δούμε ξανά τα ίδια. Μας οδηγεί να ζούμε την εποχή των λυπημένων ανθρώπων που βλέπουν τον τόπο τους να ερημώνεται και την ψυχή τους να αδειάζει. Άλλοι το λένε αναπόφευκτη εξέλιξη. Ο κόσμος προχωράει και αλλάζει. Υπάρχουν όμως και εκείνοι
που μιλούν για το έπος της παρακμής που δίνει τη χαριστική βολή σε έναν πιο ανθρώπινο κόσμο.